Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή την ψεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ΣΥΓΜΑ. Ο Νίκος Αναστασιάδης σε μια συνέντευξη απολογισμό απάντησε στα όσα του καταλογίζουν για το θέμα των παρακολουθήσεων, αποδίδοντας τη συζήτηση που γίνεται σε σκοπιμότητες της Προέδρου της Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τις παρακολουθήσεις. Προχώρησε για λόγους πολιτικών σκοπιμότητων να εκδώσει προπόρισμα σχέδιων πορίσματος, το οποίο είναι συνέντευξη ίδια, χωρίς διαβούλευση με τους άλλους. Βασιζομένη μάλιστα πάνω σε μαρτυρία κάποιου, ο οποίος έλεγε ότι είναι όλοι διεφθαρμένοι στην Κύπρο. Άνθρωπος Κύπριος, ο οποίος εκατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ότι ο πρόεδρος έχει τέτοια ισχύ, υπάρχει και έναν έλεος στα ψεύδη. Ενώ έστρεψε τα πειρά του προς το ΑΚΕΛ για την κριτική που του ασκεί για την οικονομία, αναφέροντας ότι η κυβέρνησή του έβγαλε την Κύπρο από το μνημόνιο και την επανέφερε στις επενδυτικές βαθμίδες. Καμένη γη είναι παρέλαμα, την οποία μετέτρεψα σε καρποφόρο. Το 13 το κράτος ευρίσκεται, όχι ευρίσκεται, εις την κατηγορία των σκουπιδιών από πλευράς επενδυτικής. Οργήλη ήταν η αντίδραση του ΑΚΕΛ που κατηγόρησε πρόεδρο και δημοκρατικό συναγερμό για αποδιγέτηση των θεσμών. Παραδίδω μια πατρίδα με τη διχοτόμηση εντός των πυλών και παραδίδω μια κοινωνία γονατισμένη από την επιθετικότητα των τραπεζών, από την ακρίβεια και τις ανισότητες. Το ΑΚΕΛ δεν θα συγχωρέσει ποτέ τον Νίκο Αναστασιάδη, γιατί είναι ο πρόεδρος που πήρε τη χώρα από τα σκουπίδια που οι ίδιοι την πέταξαν και την ανέβασε στην επενδυτική βαθμίδα με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος του 2022 δεν θα ξεχάσει ποτέ την Κύπρο που άφησε πίσω της το ΑΚΕΛ το 2013. Αναπόφευκτα στη διαμάχη μπήκαν και οι προεδρικές εκλογές, καθώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε αρκετές φορές ψες ότι ο στενότερος του συνεργάτης στον Κυπριακό ήταν ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και τα όσα δήλωνε αποδεικνύουν ότι η λύση δεν ήρθε εξ επαιτειότητάς του. Το επιτελείο του ΤΕΟΣ διαπραγματευτεί απάντησε, ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός έστρεψε τα πειρά του προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Δυστυχώς, η Κύπρος που αφήνει πίσω του ο Νίκος Αναστασιάδης είναι κάθε άλλο παρά η Κύπρος που προσπάθησε να περιγράψει με ωραία λόγια. Η διχοτόμηση της Κύπρου είναι πρώτων πυλών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο αβέρωφ νεοφύτου τις αποδέχτηκε όλες. Εκείνος που τις απέρριψε ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλήγει ότι κανένας δεν εκβίασε τον πρόεδρο για να παραιτηθεί από υπουργός ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Με προκλητικές εκδηλώσεις όπως κάθε χρόνο.